πάνε στο σωματείο. Ούτε τους έκαναν μέλη. Αν μερικοί έκαναν αίτηση, τους εγκαθυστερούσαν ή τους απέρριπταν. Με το φόβο να μην πέσει η εξουσία στα χέρια προοδευτικών ανθρώπων. Έτσι ήταν επιπλημμένη ανάγκη να δημιουργηθεί ένα αθλητικό σωματείο που πραγματικά να αγκαλιάσει όλα τα λαϊκά στρώματα, όλους τους φύλαθλους και όλους τους αθλητές για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Και αυτό το έπραξε η Σαλαμίνα. Να σας πω και κάτι άλλο για να ξέρετε γιατί λέγεται Νέα Σαλαμίνα, ίσως αρκετοί να μην ξέρετε. Όταν πήγαμε να κάνουμε την αίτηση για να μας δώσουν άδεια να ιδρύσουμε το σωματείο μας, μας είπαν Σαλαμίνα μόνο μια υπάρχει, η αρχαία πόλη της Σαλαμίνας. Τότε συσκεφτήκαμε μαζί με τον Κώστα του Λευθερίου, τι να κάνουμε. Κάποιος μας εστήριξε Νέα Σαλαμίνα. Και έτσι είπαμε Νέα Σαλαμίνα και ιδρύθηκε με το όνομα, μας έδωσαν άδεια και ιδρύθηκε με το όνομα Νέα Σαλαμίνα. Επίσης να σας πω και κάτι άλλο που δεν ξέρετε πολύ ίσως. Η πρώτη μας στολή στο ποδοσφαιρικό τμήμα ήταν, πώς λένε, το Μισινί. Και γι' αυτό μας επώναζαν οι ανορθωσιάδες Τούρκους, νάτους Τούρκους, νάτους έτσι επώναζαν. Μπορείτε να φανταστείτε σε τι δύσκολες συνθήκες δημιουργήθηκε η Νέα Σαλαμίνα. Ήταν μια περίοδος πραγματικά, του 1948. Ήταν οι μεγάλες απεργίες των οικοδόμων, των μεταγορήφων. Οικονομικά η κατάσταση ήταν πολύ άσχημη. Όμως ο κόσμος της Σαλαμίνας την αγάπησε και την βοήθησε και στάθηκε και υψώθηκε και ανέδειξε ένα σωρό πολύ καλούς αθλητές τύπου και ποδοσφαιριστές. Παρόλα από ό,τι είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, μας εγκαταδίωκαν. Μας εγκαταδίωκαν. Επίσης, τι να πει κανείς. Γι' αυτό είμαι περήφανος ακόμα μια φορά και εύχομαι σε καλές επιτυχίες στη Νέα Σαλαμίνα μας.